Ο αντιδήμαρχος της Ρόδου, κύριος Σάβας Διακοσταματίου, στις δηλώσεις του στη Δημοτική Τηλεόραση αναφέρεται στον καθοριστικό ρόλο της προβολής των συλλογικών αθλητικών διοργανώσεων που αναδεικνύουν το φύλαθλο πνεύμα των Δωδεκανησίων και στην σημασία που έχουν οι συναντήσεις των αθλητικών σωματείων για την καλλιέργεια των σχέσεων κυρίως των μικρών αθλητών. Κύριε Σάβα Διακοσταματίου, αντιδήμαρχος Ρόδου και ένας άνθρωπος που πραγματικά αποδεδειγμένα αγαπάει τον αθλητισμό σε όλες τις εκφάνσεις. Κύριε Αντιδήμαρχε, ιδιαίτερη τιμή για μας που διοργανώσατε αυτό το πολύ ωραίο τουρνουά ο Δήμος της Ρόδου. Θα ήθελα να μας πείτε τα θετικά αυτού του τουρνουά. Κοιτάξτε, το πρώτο θετικό είναι ότι έχουμε παιδιά που χαίρονται. Δεύτερον, έχουμε γονείς που επίσης χαίρονται. Τρίτον, έχουμε συνάντηση Δωδεκανησίων με Κυπρίους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για ευνόητους λόγους. Και τέταρτον, έχουμε γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, προπονητές, παλαιούς αθλητές σαν εσάς και όλο τον κόσμο τέλος πάντων που εμπλέκεται σε αυτήν την ιστορία σε μια χαρά. Γιατί πολύ χαρά πρόκειται. Εμείς είμαστε, τολμώ να πω, ευτυχισμένοι που για 15η φορά διοργανώνουμε αυτό το τουρνουά. Να συγχαρώ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβάλει. Τον πρόεδρο, το αμέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον διευθυντή που είναι και ψυχή του ΔΟΠΑΡ του κυρίου Θεοδόρου, τον κύριο Θεοδόρου για αυτήν την διοργάνωση. Να συγχαρώ και εσάς την ΚΟ και για τον Δημοτική Τηλεόραση που καλύπτει το γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εντυπωσιάστηκα που σας είδα. Διότι είναι πολύ σημαντικό και εδώ αναδεικνύεται και το ρόλο της Δημοτικής Τηλεόρασης. Δηλαδή ότι είναι κοντά σε γεγονότα που άλλοι δεν είναι. Έχετε και τους χαιρετισμούς και του Δημάρχου μας, το κύριο Επίσης να δώσετε και σε όλους τους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΟ, αλλά και σε όλους τους ΚΟΟΥς, μια που έχω μια ιδιαίτερη σχέση με την ΚΟ εγώ, κάπου με την αντιμάχια. Τα παιδιά μου είναι 25% αντιμαχίτες. Κατά συνέπεια, αν δώσετε πολλά χαιρετίσματα στην ΚΟ, στην αντιμάχια ιδιαίτερα, και εύχομαι του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και να ξαναβρεθούμε. Κύριε Αντιδήμαρχε, αφού αναφέρετε την αντιμάχια, να σου πω και εμένα, τα παιδιά μου κατά 50% είναι αντιμαχίτες. Ναι. Και η σύζυγός μου είναι εδώ που είναι από την αντιμάχια και θα σας την ορίσω. Είναι κατά το ίμιση από την αντιμάχια η σύζυγός μου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι κάποια στιγμή θα συνεργαστούν όλοι οι Δήμοι της Δωδεκανήσου προκειμένου η Δωδεκάνησο στο σύνολο να αναλάβει μια πολύ μεγάλη διεθνή διοργάνωση, όχι κατά ανάγκη μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλα αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, στο στίβο? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι ανάγκη οι Δωδεκανήσιοι να βρεθούν, να μιλήσουν κοινή γλώσσα και να συνδιοργανώσουν και να κάνουν πράγματα. Όχι μόνο στον τομέα του αθλητισμού, αλλά και στον τομέα του πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο που η υποψηφιότητα της πόλης της Ρόδου, ανεξάρτητα την κατάληξη για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, εμπεριείχε μέσα στο πρόγραμμα και αυτήν την συνεργασία μεταξύ των νησιών της Δωδεκανήσου. Νομίζω ότι έχετε θέσει το θέμα στη σωστή του διάσταση, διότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και κοιτάξτε, αν είτε, πρέπει να ξεκινήσουμε από την εξής λογική. Πρώτα απ' όλα το κάνουμε για μας, για τους εαυτούς μας, για τα παιδιά μας. Και μετά αυτό θα το καρποθούν και οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα από αυτές τις διοργανώσεις, επισκεπτόμενοι την Δωδεκάνησο, ανακαλύπτουν όλο αυτόν τον πλούτο και της γης, αλλά και των ανθρώπων της. Κύριε Αντιδήμαρχε, θα ήθελα, λόγω και των εορτών του Πάσχα και της Ανάστασης του Κυρίου, να μεταφέρετε ένα μήνυμα σε όλους τους Δωδεκανησίους, αλλά και σε όλους τους Έλληνες, απανταχού Έλληνες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και παντού, σε όλο τον κόσμο που ο Ελληνισμός δημιουργεί και μεγαλουργεί. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, και με αυτή θα είναι η ευχή μου, ότι η Ανάσταση του Κυρίου, όπως και η γέννησή του, όπως και γενικά η παρουσία του και η παρουσία γέννησης Ορθοδοξίας, είναι φως. Αυτό λοιπόν το φως συνδυάζεται με το φως του τόπου μας. Η χώρα μας τη χαρακτηρίζει το φως. Ο γαλανός ουρανός, ο ήλιος και η ιδιαίτερη ζεστασιά αυτού του ηλίου. Προσέξτε, έχει σημασία, διότι χώρες με ήλιο υπάρχουν πολλές, αλλά με αυτήν τη γλυκύτητα υπάρχουν λίγες, ίσως για να μην γίνω έτσι εθνικιστής, μία, η Ελλάδα και ειδικότερα το Αιγαίο. Εύχομαι λοιπόν σε όλους τους Έλληνες αυτό το φως να μας εμπνεύσει, να μας ενώσει για να προχωρήσουμε μπροστά. Και δεν είναι
δεν είναι έτσι τυπική η ευχή, είναι ουσιαστική, γιατί εγώ πιστεύω ότι όταν εμείς ενωθούμε και βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, τότε ο ελληνισμός πράγματι μπορεί να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Χριστός Ανέστη. Και θα ήθελα και εγώ εκ μέρους του Δημάρχου Ρόδου, του κ. Φώτη Χατζηδιάκου, ο οποίος είναι εκτός Ελλάδος για υποθέσεις του Δήμου Ρόδου, να ευχηθώ επίσης Χριστός Ανέστη και να είναι όλοι τους καλά, να είμαστε όλοι καλά.